Ο χειριστής ταχύπλοου αναπτύσσει ταχύτητα και ξανοίγεται στον κόλπο της Ιερουσού στη Χαλκιδική. Η βόλτα με σκάφος είναι μια μοναδική εμπειρία, αποτελώντας έναν ιδιαίτερα διαδεδομένο τρόπο ψυχαγωγίας. Τα σκάφη αναψυχής κερδίζουν διαρκώς φίλους, κρύβουν όμως και πολλούς κινδύνους, τόσο για τους επιβάτες τους όσο και για τους παραθεριστές. Το φταίξιμο είναι και στους δύο. Δηλαδή παίζει, φταίει και ο λουόμενος. Δεν προσέχει, βγαίνει πολύ ανοιχτά για μπάνιο. Βγαίνει σε μέρη που βγαίνουν τα σκάφη προς τα σε λιμάνια. Οι διακοπές με σκάφος δεν είναι μόνο για όσους έχουν οικονομική δυνατότητα. Ο θαλάσσιος τουρισμός γνωρίζει άνθηση τα τελευταία χρόνια, δίνοντας τη δυνατότητα ενοικίασης σκάφου σε ελκυστικές τιμές. Το αποτέλεσμα είναι όμως πως πίσω από τη θέση του χειριστή βρίσκονται άτομα με ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία. Ένας οποιοσδήποτε τώρα παίρνει δύο μωρά και παίρνει ένα βαρκάκι και φεύγει να πάει δύο και τρία μίλια με ένα βαρκάκι χωρίς καμιά εμπειρία, δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται λίγο, είναι λίγο επικίνδυνο. Μεγάλη προσοχή δεν χρειάζεται να δείχνουν μόνο όσοι κινούνται με κάποιο σκάφος, αλλά και οι λουόμενοι και όσοι κάνουν ψαροντούφεκο. Σε περίπτωση που κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα και βλέπουμε ότι έχει πολλά σκάφη, να μην πλησιάζουμε. Κανονικά θα πρέπει να έχει λωρίδες ειδικές για τα σκάφη, να μην μπαίνουμε σε αυτές για να μην παρεμποδίζουμε την κυκλοφορία τους. Και σε περίπτωση που νοικιάσω εγώ ένα σκάφος, θα ήθελα κάποιος να είναι έμπειρος, να ξέρει πού, πώς και γιατί. Να μην αφήνουμε να κολυμπάνε τα παιδιά ελεύθερα χωρίς προσοχή, τους μεγάλους. Και γενικά, ακόμη και στα σκάφη που βλέπω ότι πηγαίνουν, έρχονται, θα προτιμώ να υπάρχει κάποια μεγαλύτερη ασφάλεια. Να υπάρχουν σωσίβια, να υπάρχουν άνθρωποι έμπειροι που τα οδηγούν, που ξέρουν πώς να τα οδηγήσουν. Όσοι θέλουν να απολαύσουν μια βόλτα ή ένα ταξίδι στη θάλασσα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ασφάλεια και η προστασία των ατόμων που επιβαίνουν στο σκάφος αλλά και των λουόμενων είναι ό,τι πιο σημαντικό.